Μίλα λίγο. Μικρόφωνο ρε, το έχω μέσα. Τον ήχο λίγο, ένα, δύο, εδώ, εδώ, μίλα. Α! Εντάξει, ναι. Πες πότε, πότε, πόσα, ξεκινήσουμε. Περίμενε, μην ξεκινήσεις, περίμενε. Ερώτηση, έχουμε βάλει τα 2 γίγα. Τι 6,70 μην γίνω ρομπά και λέω μαλακίες. Έχουμε τον 8,60, τον 7 και τον 9,70 τον έβο, έτσι. Πάλι, ρε μαλακά. Αυτό δεν φαίνεται. Λοιπόν, ετοιμός. Πες πότε. Λοιπόν, μετά από πολλή σκέψη και αφού ο αδερφός μου έχει καταλήξει να έχει καλύτερο μηχάνημα από μένα, αποφάσισα να φτιάξουμε καινούργιο υπολογιστή. Ταραάν! Πάντα με την καθοδήγηση του οποίου έρχεται πίσω από την κάμερα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι έχουμε. Ξεκινάω συνοπτικά, μην σας αλλάζω τα αρχίδια, δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Έχουμε την Asus Z390 e-gaming. Αυτός ο μαλάκας εκεί πίσω μου να την πάρω. Γεια! Ελπίζω να είναι καλή. Κάρτα γραφικών. RTX 2070. Δεν ξέρω γιατί την πήρα. Με πίσω μαλάκας. Έλα να πάρω κάτι πιο οικονομικό, αλλά όταν η απόφαση πάρθηκε ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Έχουμε ένα τροφοδοτικό RM750X, το οποίο μας είναι υπεραρκετό για τη μαλακία στον εγκέφαλο που μας δέρνει. Έχουμε έναν Intel i7-8700K. Έχουμε δύο σκληρούς δίσκους, έναν 970 EVO, έναν 860 EVO. Έχουμε 32 GB NIMES RAM, RGB εννοείται γιατί είμαστε και τέρμα κάγκουρες και πρέπει να λαμπερίζει ο υπολογιστής. Έχουμε ψύχτρα επεξεργαστή της Cooler Master. Και μισό λεπτό, τώρα έρχεται η ώρα να δείξω τα καλά. Εδώ έχουμε λοιπόν το μικρό κουτί που με εξαφανίσει και δεν φαίνομαι από πίσω. Έχουμε ένα H500F της Cooler Master. Θα προτιμούσα να πάρω το 700, αλλά ξεφεύγαμε σε μπάτζετ και είπα να περιορίσω το μαλακιά στον εγκέφαλό μου. Και όλα από ότι είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε είπα να περιοριστώ εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν για το κουτί και τώρα θα σας δείξω και την οθόνη. Κουτί! Τι κουτί λέω ρε μαλάκα! Οθόνη! Έχουμε μια 4K της LG, 27UK, 650W. Συγγνώμη, θα ξαναπείς εγώ το όνομα. LG 27UK 650W. Έκατσε και το έκανες προπόνηση. Εννοείται, αφού σου ξανά στα αρχίδια μου και το μάθω την οθόνη. Εμείς δεν θυμάται τα ονόματα των οθόνων. Ο λόγος που πήρα την οθόνη, βασικά πιο πολύ βασανίστηκα και του έπαιξε και τα αρχίδια του αδερφού μου για το τι οθόνη θα πάρουμε. Ακριβώς αυτό δεν το έχω παίξει γιατί ξαφνικά μου πιάσει μια μαλακία τα Hertz, την ανάλυση 4K, 75Hz, ένα μιλησιακό καθυστέρηση γιατί όσο είμαι τρελός gamer και θα μου χρειαστεί πάρα πολύ αυτό. Αλλά τελικά κατέληξε σε αυτή για δύο λόγους. Πρώτον, είναι η πιο φθηνή 4K που κυκλοφορεί στην αγορά, στα 370. Και το βασικό της είναι ότι η βάση η οποία έχει μέσα, από έτσι, κάνεις να στέκεται έτσι. Οπότε αν είσαι προγραμματιστής, κάμπουρας ή οτιδήποτε άλλο, ναι, βολεύει πάρα πολύ. Δεν ξανά είχα ποτέ 4K οθόνη. Δεν είναι, δηλαδή που να μέχρι στα... πώς ήταν η άλλη που είχαν αυτή η προχωρητική. Στα 1920 ήταν, ναι. Μίλα ρε μαλάκα στο βίντεο. Αυτό τέλος πάντων λοιπόν, ναι. Οπότε μάλλον. HD λέγεται! Πώς λέγεται? Άσχετα. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν. Οπότε πήραμε την πιο φθηνή 4K της αγοράς. Καλά reviews είχε. Δεν ξέρω τώρα. Θα το δούμε μετά στο βίντεο στη συνέχεια που θα τεστήσουμε όπως φαίνεται. Αυτός είναι ο εξοπλισμός μας. Οπότε σιγά σιγά μαλάκα παράτα την κάμερα. Πιάσει κάνα κατσαβίδι και να φτιάξουμε τίποτα. Λοιπόν, μόλις βγάλαμε έξω το κουτί με την τσαμπούλα του. Εντάξει, ξεκινάω να αρχίσω να σας πάρω τελείως γιατί έχω να φτιάξω πολύ 10 χρόνια, μπορεί να και αυτό ένα μικρό θέμα και πάμε τώρα να κάνω την αποκάλυψη. Νομίζω ότι θα αποτύχει θα το κατεφώσουμε αλλά θα προσπαθήσω. Ερώτηση, όταν είχες βγάλει το δικό σου κουτί ήθελες δύο άτομα για να βγει ένα? Δύο. Δύο, ωραία. Θα το κάνω σαν παρτούζα. Γράφε ρε, γιατί σταμάτησες? Βοτροφλάκι μου. Που σας βοτροφλάκι. Δες με, χάνεις. Πάνω ρε ηλίθιε. Τσο παλάκα. Παπαλά. Διακριτικά. Καλώς ήρθατε, στο πώς θα σπάσετε το κουτί σας την πρώτη μέρα. Είσαι ανίδεος. Έσπασε τίποτα! Έσπασε τίποτα! Όχι. Σε YouTube το έχουν κάνει κι άλλοι να ξέρεις το YouTube κουτί, αλλά κανείς δεν το βγάλει το κουτί από μέσα. Πάμε τώρα. Τραβάς.
τραβάς. Θες κάτι να σκοτιστείς. Ότι το τρώω να... Πω, μαλάκα, τι κουτάρα είναι αυτή! Χαμή και δίρνη! Εσύ τι με τραβάς με την ρεκανάκιωση, αγάπη σου! Λοιπόν, πάμε τώρα. Δες βοηθιά. Όχι, όχι συγγράφεις. Γραφείς! Γράφω, το πάνω δεν το χάνω. Τα γάμισα όλα! Εννοείται το κάλυμα δεν το πετάω και θα σκεπάσω τον πύργο, έτσι με ξέρεις τι φλαμμένος είπε τα καλύματα. Ναι, να δω πως θα το σκεπάσω, θα έχει τα καλώδια. Με κύριε λεπτομέρεια θα το διορθώσω γι' αυτό. Κάπως έτσι γίνει το να είναι σε βίντεο. Αλλά! Αυτό το έχω δει από άλλους σε YouTube και θέλω να το κάνω. Πού είναι η ζελατίνα? Πού είναι η ζελατίνα? Από πού ξεκινάει η ζελατίνα, πες μου. Εδώ. Εδώ, ζουμάρι, ζουμάρι, ζουμάρι. Είσαι ετοιμός. Είσαι ετοιμός. Κάντο. Όχι, θα τη ξαναβάλω, δεν θέλω. Βάλε το ρε μαλάκα. Πάει ζελατίνα. Α, γιατί το κάλυψα αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τζάμι δεν είναι μαλάκα, την έχουν βγάλει. Και αυτό το τζάμι δεν είναι μαλάκα. Το τζάμι δεν είχε ποτέ ζάμι. Καλά ρε μαλάκα. Περίμενα να βγάλω το κουτί και να τραβήξω το πλαίνο το τζάμι και δεν έχουνε. Έχει εδώ. Τραβάς, τραβάς. Αχ, μαγέρι στην καρδιά και δεν μπορώ να τις ερατίνες. Λοιπόν, ωραία. Αν το σπρώξεις πολύ θα πέσει. Θες να σε γαμίσω τώρα ή αργότερα, για πες μου λίγο. Α, νόμιζα. Βγάλαμε λοιπόν τις ζελατίνες και πάμε τώρα να φτιάξω τον υπολογιστή. Κλείστο. Σταμάτα τα bloopers, τελείωνε μαλάκα, τελείωνε και εγώ για δουλειά, τελείωνε. Μετά φίλε, μετά από τέλειο που δεν θες γιατί κάποια αρχή και θα μου θα στήσουμε μέσα. Έλα. Έλα εδώ! Φέρε την κάρτα πίσω! Ξεκινάει τα αποκαλυπτήρια. Κανονικά, μην μιλήσεις να γράψω, θα το πρέπει να σκαμπιά. Στο φίλο μου έχει καλά αυτή με μέσα. Αυτό που στάζεις κάτι τέτοια. Το σοφάς για κάτι τέτοια. Αυτό το παιδί. Κάτι να πάρει να κλείσουμε. Πω. Ξεκινάμε λοιπόν αυτόν τον υπολογιστή. Τα υπόλοιπα δεν σας τα δείχνουμε και ιδιαίτερα. Πάνω κάτω τα έχετε δει και από άλλα κανάλια στο YouTube. Και για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί είμαστε και λίγο περιορισμένοι σήμερα, συνεχίζουμε εδώ το build. Την έβαλα τη φάτσα σου, θα την κλειδώνες. Τώρα λοιπόν, για αφού ήρθε λοιπόν το πληκτρολογείο, θα ανοίξουμε και αυτό. Ουλαλά. Ουλαλά. Η βάση του είναι από κάτω. Έχει διπλό USB, γιατί έχει και τα RGB τα φωτάκια συνήθως. Χρησιμοποιείς USB 3 για να φωτίσει και να έχεις μια θύρα. Και έχεις και USB πάνω στο πληκτρολόγιο για να βάζεις φλασάκι. Έχεις την πατούρα του. Κάτι αυτοκόλλητα εδώ μέσα. Πάω να τα ανάψω και θα δούμε πώς φαίνεται. Το ανάψαμε το εργαλείο λοιπόν εδώ πέρα. Και για το τελείωμα λοιπόν φίλοι μου, έχουμε το Razer Chef X επί 2 Mousepad. Δεν ήθελα να φωτίσω πολύ κάτι, μου άρεσε το σχέδιο, 15 ευρώ είχε πολύ καλό. Και έχουμε το Corsair M65 Pro RGB εννοείται, για να ταιριάζει μαζί με το K70 που πήραμε. Αλλά μπορούμε πάντα να κάνουμε και ένα unboxing, οπότε θα ξεκινήσουμε από εδώ. Έχουμε τα καλάκια μας. Πω, και πράσινο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μ' αρέσει. Σαν αίσθηση. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο.
Μπράβο. Λοιπόν, εδώ τι λέει πίσω, κάτι λέει εδώ. Εδώ πίσω λέει remove the plastic film for use. Α, προφανώς θα αφαιρέσει για να μην σου γλιστράει το mousepad πάνω στο γραφείο. Μπράβο. Το καταλάβαμε γι' αυτό. Οκ. Okay. Εδώ βράδυ τις ταινίες. Ας κάνουμε το unboxing. Να δούμε πώς το καλό ανοίγει. Λοιπόν, επειδή το αδερφάκι μου είναι φαντάρος και δεν πρόλαβε να κάτσει μέχρι το ολοκλήρωμα του PC Build, συνεχίζω μόνος μου. Μ' άφησε μόνο μου ο Άκαρδος να τελειώσει το βίντεο. Οπότε έχω σετάρει τα πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχω βάλει πληκτρολόγια. Έχω βάλει ακουστικά Razer, τα παλιά μου έχω παραγγείλει και Corsair Void Pro. Δεν ήρθανε, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω άλλο για να τελειώσω το βίντεο. K70 RGB, M65 Pro, LG27 όπως έδειξε στην αρχή του βίντεο. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τώρα το θηρίο, να δούμε τι γίνεται. Και πριν με κράξετε, γιατί είπε ο αδερφός μου ότι βγάλε μαλάκα το εσωτερικό, γιατί άμα δεν το δούνε θα φας κράξιμο, ορίστε που κατάφερε να κάνει. Τίποτα. Και όλα αυτά χάρη στον αδερφό μου, ο οποίος κυριολεκτικά έπαιξε Tetris. Παρήγγειλα κι άλλο ένα Samsung 860 1TB, γιατί μόνο με το μικρό δεν κάνουν δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι ο αδερφός μου έπαιξε τρελή παλίτσα εδώ μέσα, έτσι. Δηλαδή, δεν φαίνεται απολύτως κανένα καλώδιο. Εντάξει, εγώ σε αυτά δεν είμαι τόσο καλός. Σε αυτά εκείνος είναι ο Master. Και επίσης, μου έβγαλε το τζάμι από μπροστά. Στους ανεμιστήρες βάλαμε τη σίτα για να παίρνει περισσότερο αέρα. Αλλά τα εύσημα για αυτό το θεϊκό αποτέλεσμα ήταν στο κύριο τριαντάφυλλο. Enjoy! Οπ! Το βρήκα. Όπως είπα, έβαλα αρνητικά. Λοιπόν! Και από εδώ και πέρα θα πέσει ο λίγο της καψιμό. Εδώ βλέπουμε την 2070. Αντανακλά λίγο. Έχω ρυθμίσει ήδη το Aurora να κάνει τα Asus ROG, τα πράγματα τα οποία έχω πάνω. Και έχω βάλει και το IQ για να μου τρέχει το Corsair, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Μου λείπω ακόμα τα Void Pro. Θα βολευτώ με τα 3,5 που έχω προς το παρόν. Αλλά αυτά είναι με τζακ 3,5, οπότε δεν πολύ βολεύουν ούτε το να γνωρίζει το Synapse. Και αυτός είναι ο λόγος που πήρα τα άλλα ακουστικά. Τελειώντας να πω ότι αυτοί εδώ οι τύποι, ο Αλέκος και ο Σάκης, επηρέασαν αυτό το PC Build. Καθώς κοιτούσα το βίντεο των λογοπαιχνίων, το κύριο το PC Build που είχαν κάνει με το Safety Command, που ήταν και το κτίνος του Αλέκου και όλα. Οπότε το τελικό, η τελική απόφαση για τα πράγματα πάρθηκε με βάση τους Unboxholics. Γεια σας, ευχαριστούμε για ό,τι έχετε προσφέρει στο ελληνικό κοινό στον τομέα των υπολογιστών. Είμαι μεγάλος φαν, γι' αυτό και τον τίτλο τον έγραψα με επιρροές από Unboxholics. Αυτά από μένα, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, ευχαριστώ και τους Unboxholics για τις ιδέες που μου δώσανε. Τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλό σας βράδυ!